Μπορεί να είχαν ζητήσει πολύ περισσότερες, ωστόσο τη Δευτέρα στο Δημοροπεδίου Λεσιθίου φτάνουν τελικά 6 λιώμενες αίθουσες για την κάλυψη μέρους αναγκών των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου Τζερμιάδων, που μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου κάνουν πρόχειρα μάθημα στο παλιό κτίριο του Γυμνασίου και τον Υπηαγωγείο λόγω ακαταλληλότητας του κτιρίου. Την ερχόμενη Δευτέρα θα μας έρθουν 6 ειδικοί οικίσκοι, αίθουσες διδασκαλίας για χρήση από τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Γυμνασίου και του Λυκείου στο Τζερνιάδο. Καλύπτονται οι ανάγκες? Οι ανάγκες είχαν ζητηθεί πολύ περισσότερες αίθουσες, και γραφεία και κηλικείο. Όπως εξήγησε ο κ. Στεφανάκης, στην αποστολή της Δευτέρας δεν υπολογίστηκε ούτε ο αριθμός των αιθουσών που ζητήθηκε, ούτε αίθουσες γραφείων, αλλά ούτε κηλικείο. Ωστόσο, δεν πάβει να αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για να είναι τα παιδιά ασφαλή, συμπληρώνοντας ότι αν το καλοκαίρι που πέρασε δεν είχαν απομακρύνει από τη στέγη του σχολείου 140 τόνους υλικών που υπήρχαν στη Βαγμένα, κανείς δεν θα μπορούσε να ξέρει τι συνέπειες θα είχε η σεισμική δόνηση που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο σχολείο. Σε πρώτη φάση, είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί τα παιδιά θα μπουν σε κάποιους χώρους πιο σύγχρονους, ασφαλείς οπωσδήποτε, και χώρους που μπορούν να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους διαδικασία με ασφάλεια και άνεση. Η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου, όπως είπε ο κ. Στεφανάκης, είναι έτοιμη. Ωστόσο, η μελέτη αποκατάστασης είναι ακόμη σε φάση επεξεργασίας, διαδικασία που μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως τόνισε, δεν προβλέπει να έχει γρήγορη εξέλιξη. Η αποκατάσταση θα αργήσει. Φανταστείτε ότι η μελέτη έχει αναδειχθεί εδώ και 2 μήνες και περιμένουμε την ολοκλήρωση της. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Είναι ένα παλιό κτίριο, πολύ παλιό, το οποίο. Ευτυχώς δεν είχαμε τα δυσάρεστα. Με δεδομένες ωστόσο τις δυσκολίες που δημιουργήθηκαν και για τους μαθητές της 3ης Λυκείου στο Οροπέδιο Λεσιθίου, ο Δήμαρχος περιοχής επανέλαβε το αίτημα για ειδική μοριοδότηση στις πανελλαδικές εξετάσεις, αίτημα στο οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο Παιδείας. Έχει γίνει το παρελθόν, κατά το παρελθόν σε άλλες περιοχές και το έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει κάποια απάντηση επίσημη, εννοείται ότι θα πρέπει να γίνει, γιατί οι μαθητές υπέστησαν τέτοια ταλαιπωρία, ήταν τόσες μέρες κλειστό το σχολείο και αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι εγκαταστάσεις σύγχρονες για να μπορέσουν τα παιδιά να ανταποκριθούν. Πέρα από το σοκ το οποίο αντιμετώπισαν τα παιδιά.